ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού πέρασε το 44ο ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΕΒΕΡΑ Αλικρίτης, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τη συμμετοχή 29 τελικά πληρωμάτων που βρέθηκαν στις 8 ειδικές διαδρομές του αγώνα που έκλεισε την αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου για το 2023 συνολικού μήκους 71,4 χιλιόμετρων. Ένα τεχνικό πρόβλημα το πρωί παραλίγο να μας θέσει εκτός αγώνα. Καταφέραμε να ξεκινήσουμε σήμερα τον αγώνα σχεδόν από την τελευταία θέση και να αναρριχηθούμε στην τρίτη, η οποία παράλληλα μας δίνει το Πρωτάθλημα Ελλάδος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Νικητές αναδείχθηκαν οι Λευτέρης Αλιγιζάκης, Μιχάλης Χατζηδάκης. Το ρεθιμιώτικο πλήρωμα του Skoda Fabia R5 τέθηκε επικεφαλής του αγώνα από την αρχή και σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στις 5 από τις 8 ειδικές διαδρομές, κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα του τερματισμού και να φτάσει στη δεύτερη νίκη του στον αγώνα έπειτα από την επικράτησή του το 2016. Ο Γιώργος Περουλάκης, Λευτέρης Σαρής με Mitsubishi Lancer Evo τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, δίνοντας συνέχεια στις εξαιρετικές τους εμφανίσεις στην άσφαλτο τη φετινή χρονιά. Μία νίκη στην Κρήτη είναι πάντα ιδιαίτερη, γιατί οι ειδικές γλιστράνε πολύ, είναι πάρα πολύ τεχνικές, απαιτούν συγκέντρωση. Συγχαρητήρια στην οργάνωση, ένα πολύ όμορφο αγώνα. Συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν. Προσπαθήσαμε αρκετά από την αρχή, από τη χθεσινή ημέρα, να μπορέσουμε να πάρουμε λίγο αέρα μπροστά σε χρόνο. Τα καταφέραμε. Προς το τέλος σήμερα είχαμε κάποια προβληματάκια, αλλά όλα καλά πήγαν. Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκαν οι Γιώργος Αναπολιωτάκης, Θανάσης Τσιούκας, με το αποτέλεσμα αυτό να τους χαρίζει και το πέμπτο συνεχόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ασφάλτου. Οι υπερπροταθλητές αντιμετώπισαν ηλεκτρολογικό πρόβλημα στο Ford Fiesta R5 στην εκκίνηση του αγώνα, που είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούν ποινή και να υποχωρήσουν στη γενική κατάταξη, φτάνοντας ως και τη 10η θέση. Παρ' όλα αυτά πίεσαν, ανέβηκαν θέσεις στην κατάταξη κατά τη διάρκεια του αγώνα και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε, αφού κατάφεραν να φτάσουν στην κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι ωραίος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και θεωρώ ότι όταν ξεκινήσουν από παιδιά αποκτούν μια πολύ καλή παιδεία για το δρόμο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ήρθε εις πέρα σε αυτό το ράλι σαν πρόεδρος του σωματείου που το διοργάνωσε, και σαν αγωνιζόμενος είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλα τα πληρώματα ήρθαν όσα μπόρεσαν στη ράμπα και τερμάτισαν αυτό το ράλι. Ακόμα ένας τίτλος που κρίθηκε στον αγώνα της Κρήτης ήταν αυτός της δικίνητης κατηγορίας F2, τον οποίο κατέκτησαν οι Δημήτρης και Μάνος Κτιστάκης, τερματίζοντας πίσω από τα τετρακίνητα θηρία. Το πλήρωμα του Peugeot 306 επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στα δικίνητα και, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο της F2 σε όλες τις ειδικές διαδρομές του αγώνα, έφτασε τις 4 πρωταθληματικές κατακτήσεις. Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν οι Τίτος Τιτάκης, Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης με Citroën DS3 R3 TAF. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Είχαμε πολύ μικρές καθυστερήσεις στα ατυχήματα που συνέβησαν, που είχαμε μία έξοδο αυτοκινήτου και είχαμε και άλλο ένα που ευτυχώς ήταν μόνο καπνός και όχι φωτιά. Στη φτωχή από άποψη συμμετοχών ομάδα Νη, την νίκη κατέκτησαν οι Δημήτρης Καζάνας, στο Δωρής Μακράκης με Mitsubishi Lancer Evo, που τερμάτισαν στην 8η θέση. Στις υπόλοιπες κλάσεις του αγώνα νικητές της E5 αναδείχθηκαν οι Γιάννης Νικολιδάκης, Μάνος Πετούσης με Peugeot 106. Στο ντέρμπι της E4, που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των θεατών με τις συνεχείς εναλλαγές των θέσεων μεταξύ των διεκδικητών της νίκης, επικράτησαν οι κυπελούχοι της κατηγορίας Ανδρέας Περάκης, Κώστας Κουρουγιαούρης με Peugeot 206 Kit Car. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η κλάση C6, όπου την νίκη κατέκτησαν οι Στράτος Σταματάκης, Φίλιππος Φακουρέλης. Ο μοναδικός οδηγός ράλης της χώρας μας με πρόσθετο μέλος αλλά εντυπωσιακή αθλητική δράση κατάφερε με το ειδικά διαμορφωμένο Peugeot 106 να είναι ταχύτερος από τους υπόλοιπους συνδυασμούς της κατηγορίας του και να φτάσει σε μια εντυπωσιακή νίκη. Ο τίτλος της κλάσης πήγε στα χέρια των Βαγγέλη Μασιάλα, Ανδρέα Μασιάλα με Citroën Saxo VTS.